Είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ναυπακτία. Στέκει στη δυτική πλευρά τη παραλία του Γρυμπόβου, αλλά εδώ και δύο δεκαετίε έχει αφαιθεί στη φθορά του χρόνου, καθώ οι υποσχέσει που δόθηκαν αποδείχθηκαν στην πράξη μόνο λόγια. Ο λόγος φυσικά για το ξενία, το πολύ παθοξενία, το οποίο από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έως και σήμερα είδε να περνούν από το πτώμα του επενδυτές και προγράμματα, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να το σώσει. Ένα διαμάντι για την πόλη της Ναυπάκτου έχει μετατραπεί σε πληγή και η σημερινή Δημοτική Αρχή καλείται να κάνει τη διαφορά όσον αφορά το θέμα, μη έχοντας μάλιστα δίχτυα ασφαλείας στην περίπτωση που συμβεί το αντίθετο. Μονόδρομος, η σωτηρία του. Ο λόγο που λείπει το δείχνει το ότι η Ενωτική Πρωτοβουλία έχει επί τη ουσία ω βασικό πυλώνα τη, ω παράταξη την κίνηση πολιτών, μια πρωτοβουλία ανθρώπων η οποία περπάτησε στα κοινά τη πόλη, έχοντα ω πρώτο και βασικό θέμα παρέμβαση στο ξενία. Η κίνηση πολιτών είναι άλλωστε η πρώτη ομάδα που κατέδεσε πρόταση για την εναλλακτική αξιοποίηση του χώρου, αφήνοντα στην άκρη τα σχέδια του ξενοδοχείου. Και αν στην αρχή ο σκεπτικισμό σκέπασε αυτή την πρόταση, η πορεία του χρόνου ήρθε απλά να τη δικαιώσει, ω προ το ένα σκέλος τη υπόθεση, αυτό δηλαδή τη αδύνατη επένδυση ιδιωτών για την ανάσταση του ξενία. Εδώ όμω είναι και η ώρα που ξεκινούν τα δύσκολα, και αυτό γιατί η συγκεκριμένη δικαίωση για να είναι ολοκληρωμένη θα πρέπει να δείξει πλέον και στην πράξη το πώ η πρώτα εκμετάλλευση του χώρου με άλλε χρήσει είναι εφικτή. Η ανάθεση του θέματο κατά τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων στον Κώστα Καρακώστα αποτελεί ένα σαφέ μήνυμα τη Δημοτική Αρχή ότι το καυτό του το θέμα θα επιχειρήσει να το πιάσει. Δύσκολα βέβαια θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό μετά και τι τόσε ώρε συζητήσεων και δράσεων του σημερινού αντιδημάρχου για το θέμα. 189.000 ευρώ για αρχή. Και να λοιπόν που η ώρα του ξενία ξανά έφτασε. Κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα άνοιξε, έστω και με έμεσο τρόπο. Κατά τη συζήτηση του θέματο τη αναμόρφωση του προπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση τη Δημοτική Αρχή, ο κωδικό που περιλαμβάνει 120.000 ευρώ για τη συντήρηση του χώρου δέχτηκε μια επιπλέον ενίσχυση τη τάξη των 69.000 ευρώ. Και κάπου εκεί, με αφορμή και την πρωτοβουλία αυτή τη Δημοτική Αρχή, το θέμα έγινε θέμα. Η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ναυπακτία ζήτησε να ενημερωθεί για το πώ θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα. Με τον Κώστα Καρακώστα να απαντά ότι η στόχο του Δήμου είναι να κάνει κάποιε πρώτε εργασίε συντήρηση μέρους των εγκαταστάσεων, σταματώντα τουλάχιστον σε αυτό το σημείο τη φθορά του. Η γενική αυτή απάντηση δεν κάλυψε του ερωτώντε, οι οποίοι επανήλθαν ζητώντα αναλυτικότερα στοιχεία, χωρί όμω αυτά να δοθούν σε έκταση. Η πλειοψηφία του Δήμου αρκέστηκε ότι το πλήρε πλάνο θα έρθει σε επόμενη συνεδρίαση. Επιμένοντα μόνο για την ώρα στο ότι το ποσό αυτό θα δοθεί για να γίνουν κάποιε πρώτε παρεμβάσει στι υποδομέ, ασφαλίζοντα αλλά και θωρακίζοντά τι. Όπω υπόθηκε μάλιστα από τον πρόεδρο τη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκ του Νίκο Πλούμη, ήδη οι σύμβουλοι τη κοινότητα είναι ενήμεροι για τη συζήτηση του θέματο κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι που σημαίνει ότι στη συνέχεια θα, σειρά θα πάρει το κορυφαίο όργανο του Δήμου. Τι είναι αυτό που έχει στο σχέδιά τη Δημοτική Αρχή για το Ξενία. Η αναφορά περί πίστη στι προεκλογικέ τη δεσμεύσει σημαίνει προφανώ ότι οι χρήσει του χώρου θα κινηθούν στην κατεύθυνση του πολυχώρου, μέσα στον οποίο θα στεγαστούν σειρά δράσεων οι οποίε θα έχουν σχέση τόσο με τον πολιτισμό όσο και με τον τουρισμό. Αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο βέβαια, τηρώντα όπω λένε και το πνεύμα του δωρητή. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τα βήματα πάνω στα οποία βάσει πληροφοριών θα κινηθεί η Πρωτοβουλία. Σε επικοινωνία που είχε η εφημερίδα Ναυπακτία Πρέσ με τον αντιδήμαρχο Κώστα Καρακώστα, τα μόνα που είπε ήταν λίγο πολύ τα όσα ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα τόνισε ότι τα 189.000 ευρώ που είναι πλέον εγγεγραμμένα στον προπολογισμό θα πάνε όπω λέει και ο τίτλο του κωδικού για τη συντήρηση του χώρου προκειμένου για αρχή να σταματήσει η φθορά του. Όπω σχολιάζουν κύκλοι κοντά στον αντιδήμαρχο, όλα αυτά αναμένεται να γίνουν στου κοινόχρηστου χώρου του πάλι ποτέ ξενοδοχείου, καθώ και σε ένα τμήμα των δωματίων που είναι σήμερα εκτεθειμένα. Ο στόχο, σαφ να κλείσει το ξενία και να μην είναι προσβάσιμο σε κανένα όπως είναι σήμερα με τα γνωστά δυσάρεστα αποτελέσματα. Το μόνο που πρόσθεσε ο Κώστας Καρακώστας ερωτώμενος για τις διαδικασίες είναι ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα έρθει προς έγκριση μελέτη αυτής της εργολαβίας σχεδόν παράλληλα μάλιστα και με το γενικότερο πλάνο του τι σκοπεύει να κάνει αλλά και το πώς θα το κάνει η Δημοτική Αρχή. Σήμερα όμω, με την πληροφόρηση που έχει η εφημερίδα Ναυπακτία Press, τα στελέχη τη Δημοτική Αρχή έχουν ήδη καταλήξει σε ένα βασικό πλάνο παρεμβάσεων. Το οποίο όμω, για την ώρα και μέχρι να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με όλου του φορεί, δεν θέλουν να αποκαλύψουν. Με αφορμή τη συζήτηση για το θέμα του Ξενία, η Ναυπακτία πήρε τη φωτογραφική μηχανή και μπήκε μέσα στου χώρου του Ξενία, εκεί όπου προβλέπεται να γίνουν οι πρώτε παρεμβάσει. Τα σχόλια μπροστά στα όσα είδε και κατέγραψε ο φωτογραφικό φακό περιτεύουν. Δυστυχώ όμω υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορεί να μεταφερθούν μέσα από τι φωτογραφίε. Οι δυσοσμίε που επικρατούν στον χώρο από σειρά καθαρσιών δεν μπορεί να περάσουν στι σελίδε μια εφημερίδα ή στου τηλεοπτικού δέκτε μια τηλεόραση, ούτε μέσω τη καλύτερη αφήγηση. Αυτό που για την ώρα επίση δεν μπορεί να περάσει, γιατί δεν γίνεται αντιληπτό με μια απλή επίσκεψη, είναι το γιατί το ξενία σήμερα είναι μια υγειονομική βόμβα στο κέντρο τη πόλη. Το τι συμβαίνει στου χώρου του και υπό ποιε συνθήκε είναι μείζον θέμα το οποίο θα απασχολήσει στο μέλλον σίγουρα. Αυτό είναι άλλωστε ένα πολύ σημαντικό λόγο για να κλείσει άμεσα και όλα στο κτίριο. Σε τι αναφερόμαστε, γνωρίζουν ήδη αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν μέσα στην πόλη και μιλάμε για τι αρχέ τη πάση φύση μάλιστα. Αυτό που έχουμε όμω να επισημάνουμε για την ώρα είναι το εξή. Κρατηθείτε μακριά από το χώρο, μικρή και μεγάλη.